Το πυρίτιο είναι ένα στοιχείο το οποίο τα τελευταία χρόνια προτείνεται και συστήνεται από πάρα πολλούς γεωτεχνικούς, ερευνάται από πάρα πολλές εταιρείε. Είναι ένα στοιχείο το οποίο μας αναμένεται να παίξει κυρίαρχο ρόλο στο μέλλον όσον αφορά την φυτοπροστασία, την θρέψη των φυτών, τα ωφέλη στην ανάπτυξή του και πολλά άλλα πράγματα. Εμείς ε, σε πρώτη φάση έχοντας ε, ξεκινήσει και έχοντας κάνει και δικές μας μελέτες επάνω στο πυρίτιο θα σας πούμε πέντε πράγματα σχετικά με το τι είδαμε, τι ξέρουμε, τι γνωρίζουμε ε, και θα, σας, δεν θα σας τα πούμε όλα σε ένα βίντεο για να μην γίνει αυτό το βίντεο κουραστικό αλλά θα σας τα πούμε ε, σε δόσεις να σας το πούμε έτσι. Οπότε ξεκινάμε με το βίντεο του πυρητίου part 1 και σιγά σιγά θα ανεβάζουμε και άλλα βίντεο σχετικά με αυτό το στοιχείο. Ε, έχουμε φτάσει περίπου οι περισσότεροι στο στάδιο της συγκομιδής και στην ηλιά και στο ακτινίδιο και παντού και σιγά σιγά μετά την υποχρεωτική ξεκούραση που χρειάζεται ένας παραγωγός και ένα δέντρο σε αυτή την ιστορία θα μπούμε σε μια περίοδο στην οποία θα αρχίσουμε να κλαδεύουμε. Όσον αφορά λοιπόν το πώς συνδέεται το κλάδημα και το πυρίτιο. Το πυρίτιο προάγει την διαδικασία επούλωσης των πληγών και ενισχύει τους φυτικούς ιστούς. Όταν, ο χρόνος, όταν το κλάδημα είναι σε εξέλιξη και τα φυτά είναι πολύ αδύναμα έναντι πιθανών αβιωτικών και βιωτικών καταπονήσεων λόγω των πολλών ανοιχτών πληγών, τι μπορούμε να κάνουμε αυτή την περίοδο. Αρχικά να διευκρινίσουμε τι είναι οι αβιωτικέ και οι βιωτικέ καταπονήσεις. Οι αβιωτικέ καταπονήσεις είναι οι μη ζούσε, δηλαδή καύσονες, παγετί, χαλαζοπτώσεις, ε, καύσονε, παγετή, χαλαζοπτώσει, και όλα τα συναφή. Φυσικά, εμεί επειδή βρισκόμαστε στο χειμώνα, μιλάμε για παγετού και μιλάμε και για ξηρασίες χειμώνα. Παράμετρος που δεν την λαμβάνει κανένας υπόψη του. Και παρά το γεγονός ότι τα δέντρα βρίσκονται σε λίθαργο. Όχι όμως όλα. Η ελιά, ας πούμε, είναι σε, σχε... σε έναν παθητικό λίθαργο. Μην νομίζετε ότι δεν θέλουν νερό. Είναι μια άλλη ιστορία όμως, την οποία θα την πούμε κάποια στιγμή αργότερα. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να στηρίξουμε τα φυτά μας σε αυτή την περίοδο που να έχουν σχέση με το πυρίτιο. Μια καλή ιδέα που θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί εκτός από τα όλα άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε και μια εφαρμογή πυρητείου. Αν και το υπηρετίο δεν αναγνωρίζεται ως βασικό στοιχείο για τα ανώτερα φυτά γενικά έχει πολλές ευεργετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη και την παραγωγή ενός ευραίου φάσματος φυτικών ε, 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 ειδών. Το πυρίτιο είναι γνωστό ότι μετριάζει αποτελεσματικά διάφορες περιβαλλοντολογικές ε, πιέσεις παρένθεση στρες και βελτιώνει την αντοχή των φυτών εναντίον μυκητισιακών και ε, βακτηριακών παθογόνων. Ε, προτείνεται ένας ψεκασμός πυρητίου ε, κατά τους χειμερινούς μήνες και ειδικά εάν αυτοί συνοδεύονται από βροχές ε, διότι θα μας προσφέρει μία έξτρα προστασία πέραν των ψεκασμών με χαλκούχα σκευάσματα. Τώρα, πολλοί ψεκασμοί από αυτούς μπορούν να συνδυαστούν και όμως ο γεωπόνος θα πρέπει να έχει την εμπειρία και τη γνώση για να συνδυάσει το κατάλληλο σκεύασμα χαλκού με το κατάλληλο σκεύασμα πυρητίου διότι δεν ταιριάζουν όλα με όλα. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε σχετικά υπόψη μας με το πυρίτιο στην φάση που βρισκόμαστε τώρα πριν από κλαδέματα, μια και ο επουλωτικός του και ο μικητυσιακός του, αντιμικροβιακό του χαρακτήρας, ε, είναι πολύ σημαντικός και καθημερινά εξελίσσεται και ελέγχεται. Μπορούν όμω τα φυτά να απορροφήσουν το φυρίτιο. Και αν μπορούν, ποια φυτά μπορούν να το απορροφήσουν. Εδώ λοιπόν το πυρίτιο, αρχικά το πυρίτιο είναι ένα, ένα στοιχείο μάλλον, δεν θα το πούμε ιχνοστοιχείο, το οποίο υπάρχει στο έδαφο ω αδρανέ στοιχείο και είναι το δεύτερο πιο άφθονο στοιχείο στο φλοιό τη γη, μια και αποτελείται από το 27,72%. Αν και το πυρίτιο δεν αναγνωρίζεται ω βασικό στοιχείο για τα φυτά, γενικά έχουμε πει ότι έχει πάρα πολλέ ευεργητικέ ιδιότητε. Έχουμε πει προηγουμένω για, την, ε, το περιβαλλοντολογι περιβαλλοντολογικό στρε και για του μυκητιακού παράγοντε. Απο... Αλλά αυτά που δεν έχουμε πει είναι πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Η απορρόφηση και η μεταφορά του εξαρτάται κυρίως από τη ρίζα του φυτού και τη χημική σύσταση του εδάφους. Δεν θα πρέπει να γίνονται εφαρμογές πυρητίου υπό συγκεκριμένε συνθήκες εδαφικές, μια και δεν μπορεί να προσληφθεί από το ριζικό σύστημα, γι' αυτό και η εδαφολογική ανάλυση αποτελεί δείκτη αποτελεσματικότητας και εφαρμογή ή μη ενό από το εδάφο. Το πυρίτιο προσλαμβάνεται από τι ρίζε ω μονοπυρητικό οξύ, το οποίο είναι μια διαλυτή μορφή που υπάρχει στο έδαφο με πεχά μικρότερο του ενέα. Με την πρόσληψη και τη μεταφορά στου βλαστού, ω αποτέλεσμα τη διαπνοή, το πυρίτιο συμπυκνώνεται και πολυμερίζεται σε ένα κολοϊδές το οποίο ονομάζεται από τους επιστήμονες silica gel. Ε, τα φυτικά είδη κατηγοριοποιούνται σε συσσωρευτές πυρητίου, ενδιάμεσους ή μη συσσωρευτές, αποκλειστές πυρητίου. Ε, μερικά φυτά όπως ας πούμε για παράδειγμα το μαρούλι, η πιπεριά και η ντομάτα δεν μπορούν να προσροφήσουν το πυρίτιο από το ριζικό σύστημα αλλά το απορροφούν από τα φύλλα. Άρα οι εφαρμογές εκεί πρέπει να είναι πάντοτε διαφυλικές. Από την άλλη φυτά όπως ο καφές δεν μπορούν να προσφαροφήσουν γενικά το πυρίτιο, το απορρίπτουν. Και πολλά φυτά όμως όπως τα μήλα, τα δημητριακά, κρεμμύδια και άλλα μπορούν να προσφαροφήσουν το πυρίτιο τόσο από τα φύλλα όσο και από τις ρίζες. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να εφαρμόζεται ένα προϊόν με βάση το πυρίτιο ε, σύμφωνα με την καλλιέργεια στόχο για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Υπάρχει ένας πίνακας ε, ε, το οποίο έχει ε, ένα Αμερικανικό Παλαιπιστήμιο ανεβάσει στο οποίο λέει, σχεδόν, λέει πάρα πολλές καλλιέργειες με τις οποίες θα πρέπει να ξέρουμε αν απορροφάται από τη ρίζα ή αν απορροφάται από τα φύλλα. 99% των φυτών με εξαίρεση τον καφέ δεν απορροφά, απορροφάει, απορροφά το πυρίτιο από τα φύλλα. Δηλαδή μόνο ο καφές δεν μπορεί να τον απορροφήσει από τα φύλλα αλλά δεν μπορεί να τον απορροφήσει και από τη ρίζα το καφέ άτοτρο. Σε εμάς στην Ελλάδα αυτό δεν μας αφορά. Αφορά όμως άλλα πράγματα. Θα σας δώσουμε λοιπόν έναν αριθμό φυτών τα οποία το απορροφάνε πολύ εύκολα από τα φύλλα αλλά δεν το απορροφούν από τη ρίζα. Άρα με ριζοκότισμα δεν μπορούμε να το δώσουμε. Τέτοια φυτά που δεν απορροφούν το πυρίτο από τη ρίζα είναι ο berry, είναι το επιτραπέζιο σταφύλι και γενικά το σταφύλι και τα εινοποιήσιμα, είναι σε ανθοκομικές καλλιέργειες το γαρίφαλο και η ζέρβερα, όπως επίσης και, το, ε, και η πονησέτια. Ε, από εκεί και πέρα δεν απορροφάται από τη ρίζα όσον αφορά το βαμβάκι, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε υδρολύπανση πυρητίου για το βαμβάκι. Επίσης δεν μπορούμε να κάνουμε υδρολύπανση πυρητίου για τον καπνό. Πολύ σημαντικά για την περιοχή μας εδώ στη Θράκη. Δεν μπορούμε να κάνουμε εφαρμογές δια, ε, μέσω του ποτίσματος ριζοποτιστά σε φασόλι, δεν μπορούμε να κάνουμε σε μπρόκολο, δεν μπορούμε να κάνουμε σε λάχανο και κουνουπίδι. Επίσης δεν μπορούμε να κάνουμε σε πιπεριά και μελιτζάνα. Σε λάχανο, σε ραδίκι, σε ρόκα, σε δεντρολίβανο, σε ντομάτα, καθώς επίσης και σε κάποιες ποικιλίε χόρτων. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έρευνα διότι υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα τα οποία στην αγορά προτείνονται για υδρολύπανση σε συγκεκριμένες καλλιέργειες. Ε, λοιπόν, όλες οι μελέτες για τα προηγούμενα φυτά που σας ανέφερα δεν μπορούν να απορροφήσουν εύκολα το πυρίτιο μέσω υδρολύπανσης, αλλά μπορούν πολύ εύκολα να το απορροφήσουν διαφιλικά. Εκτός λοιπόν από τις γνωστές μορφές πυρητίου που υπάρχουν στην αγορά όπως το οξύδιο του πυρητίου ή όπως διάφορες σκόνες οι οποίες υπάρχουν υπάρχει και το πυρητικό κάλιο. Τι είναι, πως παράγεται και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Είναι ένα προϊόν που εμείς εδώ στην Αγροκλίνικ στο Άτου Φυτού το τιμήσαμε διόντως και το δοκιμάσαμε σε ελιά με τεράστια επιτυχία σε καρύδι με επίσης τεράστια επιτυχία, σε καλλιέργεια πεπονιού καρπουζιού με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και σε καλλιέργεια λαχανικών. Σε ερασιτεχνικό επίπεδο η καλλιέργεια των λαχανικών, στις άλλες δύο περιπτώσεις ήταν σε επαγγελματικό επίπεδο. Στην ανόργανη χημεία, να, για να μπούμε σε μια διαδικασία για το πυρητικό κάτι. Στην ανόργανη χημεία τα διαλυτά πυρητικά άλατα θεωρούνται ως από τα πιο ευέλικτα και ευρέως ε, γνωστά υλικά λόγω των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών τους. Ε, τα πυρητικά είναι φυσικά, ε, τα άλατα είναι φυσικά φιλικά προς το περιβάλλον. Εάν θερμανθούν εκπέμπουν μόνο υδρατμούς και αν διασκορπίζονται στο έδαφος ή στο νερό αποπολυμερίζονται γρήγορα και διασκορπίζονται με τη μορφή πυρητικών ενώσεων που δεν διακρίνονται από αυτές που υπάρχουν στη φύση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, αυτό που σας λέω. Το πυρητικό κάλιο σε υδατικό διάλειμμα λαμβάνεται μέσω μιας διαδικασίας σύνδεξης και επακόλουθης του διάλυση στο νερό. Ε, Ουσιαστικά πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Το ιαλόδες να το πούμε πυρητικό κάλιο παράγεται από την χημική αντίδραση ε, της τήξης καθαρής πυρητικής άμμου και ανθρακικού καλίου. Ε, μέσα σε ειδικού φούρνους σε θερμοκρασίες άνω των 1200 βαθμών Κελσίου γίνεται αυτή η δουλειά. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής σχηματίζεται άνυδρο πυρίτιο και διοξίδιο του άνθρακα σε αέρια κατάσταση σύμφωνα με μια συγκεκριμένη αντίδραση η οποία λαμβάνει χώρο κατά τη διάρκεια αυτής της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν το άνυδρο πυρίτιο ε, στη συνέχεια ψύχεται γρήγορα και ανα, ανάγεται σε, σε κομμάτια. Λόγω της χαρακτηριστικής του εμφάνισης ονομάζεται και υδατοδιαλυτό γυαλί. Στη συνέχεια το ίδιο διαλύεται σε νερό η απέμβαση γίνεται μέσα σε ειδικά αυτό σημεία υποποίηση και υψηλές θερμοκρασίες. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή συγκέντρωση, το πυρητικό διάλειμμα καθαρίζεται με απόχηση και διήθηση και υποβάλλεται στους σχετικούς εργαστηριακούς ελέγχους. Από τη φύση του το πυρητικό κάλιο που παράγεται έχει ισχυρά αλκαλικό πεχά, το οποίο είναι περίπου στο 10 με 11. Κανονικά χρησιμοποιείται κυρίως μόνο του λόγω αυτής της ιδιότητας αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με άλλα προϊόντα ακόμα και σε όξινο pH μετά την οξύνησή του. Πώς γίνεται η οξύνησή του? Μην παρακαλώ επιχειρήσετε να κάνετε αυτή τη δουλειά χωρίς να συμβουλευτείτε γεωπόνο διότι ε, χρειάζεται γνώση για το πώς θα οξυνιστεί το πυρητικό κάλιο, με τι δηλαδή θα ανακατευθεί, με ποια σειρά θα μπουν μέσα τα προϊόντα, ώστε να γίνει ουσιαστικά αυτή η δουλειά. Εμείς το χρησιμοποιήσαμε στην ελιά καλαμών με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, μας αύξησε, μας βοήθησε στην ορίμαση, μας βοήθησε στην αύξηση του ελαίου, δηλαδή ουσιαστικά αποκομίσαμε τα ωφέλη του καλλιού και ταυτόχρονα μας βοήθησε και στην φυτοπροστασία μια και ούτε προβλήματα για παράδειγμα στην ελιά είχαμε με γλιοσπόριο ούτε προβλήματα ιδιαίτερα στις ανθρακώσεις ε, είχαμε ε, δεν είχαμε ε, μας βοήθησε πάρα πολύ στο στρες της αλατότητας όταν ψεκάστηκε συγκεκριμένες στιγμές και ταυτόχρονα μας βοήθησε πάρα πολύ στην καλλιέργεια καρπουζιού και πεπονιού, ώστε τα, η όταν χρησιμοποιήθηκε αυτό με υδρολύπανση, ε, να παραμείνουν στο χωράφι χωρίς να σαπίζουν και για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ώστε ο παραγωγός να έχει τον χρόνο να μπορέσει να το συλλέξει και να κάνει ε, πιο εύκολη την συγκομιδή του και τον χρόνο για τον οποίο χρειάζεται για να το πουλήσει προ του εμπόρου ή προ τα καταστήματα πώληση. Σε πρώτη φάση, αυτά έχουμε να πούμε για το πυρίτιο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Είναι ένα τρομερό, είναι ένα στοιχείο με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Ε, αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι ότι μπορείτε να κάνετε σε εσπεριδοειδή και ελιά κατά τους χειμερινούς μήνες για να βοηθήσετε στη θερμική καταπόνηση Μπορείτε να κάνετε ψεκασμούς σκόνων πυρητίου, δηλαδή αυτά που αφήνουν επίχρησμα επάνω, άσπρο, ώστε να βοηθήσετε επίσης τα φυτά από πιθανούς παγετούς. Εμείς στο πειραματικό μας κτήμα, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Αιγύρου με ελιές, το χειμώνα θα κάνουμε οπωσδήποτε ένα ψεκασμό με καολίνη, για να μπορέσουμε να δούμε αν αυτό το φιλμ που δημιουργείται θα βοηθήσει το φυτό από την, από την επίθεση που θα δεχτεί από καιρικά φαινόμενα και μάλιστα πριν κάνουμε αυτή την εφαρμογή θα χρησιμοποιήσουμε και κάποιους βιοενεργοποιητές για να ενισχύσουμε την προστασία του φυτού σε αυτή την ιστορία. Αυτό που πρέπει να ξέρετε ακριβώς σε αυτό το κομμάτι είναι ότι δεν μπορούν να συνδυαστούν τα δύο προϊόντα. Καλό είναι να πέσουν πρώτα οι βιοενεργοποιητές να απορροφηθούν να δομηθούν μέσα στο φυτό και μετά να πέσει το πυρίτιο, διότι το πυρίτιο έχει κάτι πάρα πολύ κακό σε αντίθεση με όλα τα άλλα προϊόντα. Όταν πέφτει, δημιουργεί πήγματα, τα στομάτια των φυτών σε εισαγωγικά κλείνουν, δεν μπορούμε να σας περιγράψουμε ακριβώς το τι συμβαίνει, διότι θα είναι κάτι δυσνόητο, κλείνουν και δεν επιτρέπουν την είσοδο άλλων ψεκαστικών διαλυμάτων. Οπότε, πρώτα θα πρέπει να δοθούν τα προϊόντα θρέψης, είτε αυτό είναι χειμώνα είτε είναι καλοκαίρι, και μετά να μπει το πυρίτιο ή να αποφασίσετε να το συνδυάσετε, θα πρέπει ο γεωπόνος να γνωρίζει πάρα πολύ καλά την δομή την οποία κατά τη χημική ένωση δύο συστατικών, το οποίο έχει πυρίτιο και το άλλο είναι κάτι άλλο, να είναι απορροφήσιμη από το φυτό και αξιοποιήσιμη, διότι έχουμε πει ότι το πυρίτιο όταν πέφτει μέσα στο φυτό δημιουργεί πήγματα σαν τσιμέντο και κλείνει όλα τα μεσοκυτάρια διαστήματα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Πήρατε μια εικόνα. Θα, πούμε, θα ανεβάσουμε κι άλλα βίντεο για το πυρίτιο. Μην ξεχνάτε να πατάτε εγγραφή στο κανάλι μας ώστε να μην χάνετε τίποτα από όλα αυτά και για να μπορέσετε να ενημερωθείτε ε, όσο περισσότερο γίνεται σχετικά ε, με καλλιέργειες και με προϊόντα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Να σε ενημερώσουμε επίσης, όσοι δείτε αυτό το βίντεο, ότι αρχές Φεβρουάριου, τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, εδώ στην Κομωτινή θα φιλοξενήσουμε το πρώτο συνέδριο Ακροκλίνικ με θέμα την καλλιέργεια καρυδιάς και αμυγδαλιάς, στο οποίο παραγωγή θα είναι όλοι προσκεκλημένοι είστε, για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε ένα άκρο ενδιαφέρον συνέδριο. Δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, με τρομερά μεγάλο καλλιεργητικό και επιστημονικό ενδιαφέρον.